Καλησπέρα παιδιά, check tech now, Κώστας εδώ. Διαφορετικό setup σήμερα. Όπως βλέπετε, αλλαγή κάμερας, αλλαγή τραπεζιού. Δοκιμάζω διάφορα πράγματα, θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει έτσι να βλέπετε κάποια unboxing. Είναι λίγο ιδιαίτερο το πακέτο, γι' αυτό και ιδιαίτερο και το πακέτο. Είναι λίγο ιδιαίτερο το πακέτο, γι' αυτό και λίγο ιδιαίτερο και το setup. Σήμερα θα σας ανοίξω κάτι το οποίο αγόρασα από το Insomnia, από τον χρήστη Ζέρβα Παναγιώτη. Έχετε δει ότι κατά καιρούς έχω αγοράσει διάφορα Nintendo 3DS, ξέρετε την αγάπη μου. Αλλά αυτό που ήθελα πραγματικά είναι το New 3DS. Το βρήκα σε καλή προσφορά, είναι η Monster Hunter Edition. Το βρήκα στα 165 ευρώ. Το αγόρασα αφού πούλησα κάποια πράγματα από τη συλλογή μου και εξασφάλισα ένα κομμάτι του ποσού. Οπότε πάμε να δούμε το Monster Hunter. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ένα New 3DS, οπότε μαζί θα το δούμε. Είναι σε άριστη κατάσταση όπως είδα και περιέγραψε και ο φίλος. Και πάμε να το δούμε μαζί. Μέσα έχει και μία θήκη. Δεν θυμάμαι να είχαμε μιλήσει για θήκη όπως βλέπω, αλλά τελικά μάλλον και με το παραπάνω άξιζε η αγορά, 165 ευρώ και με θήκη. Μπράβο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το New 3DS, αλλά ας μπει λίγο στην άκρη να δούμε λίγο τη θήκη στην αρχή. Είναι Speedlink θήκη, αρκετά σκληρή, ποιοτική, είναι το Excel το μοντέλο και προφανώς έχει μέσα, έχει και το φορτιστή και λουράκι. Είναι ολοκένουργιο, νομίζω έχει αγοραστεί τον Οκτώβριο το πακέτο. Η θήκη, να την ξαναδείξω λίγο πιο κοντά, είναι έτσι μέσα. Έχετε δει, έχω ανοίξει σχετική για τα πιο μικρά DS που είχα. Σκληρή δερματίνη θα το έλεγα. Αρκετά καλή. Πάμε στο πακέτο αυτό καθεαυτό. Θέλω να βάλω αυτά μέσα στο πλάνο. Όπως βλέπετε, τι θεματολογία. Θα ανοίξουμε ένα 3DS χωρίς θεματολογία Mario και Pokémon. Αποκλείεται. Λοιπόν, πακέτο αρκετά συμπαγές, μικρό. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο μικρό το πακέτο σε σχέση με το 3DS που είχα αγοράσει τις προάλλες μεταχειρισμένα, και αυτό είναι το μισό σε μέγεθος, ίσως και μικρότερο. Μέσα γράφει New 3DS Excel Monster Hunter Generations Edition. Μου άρεσε γιατί έχει το εικαστικό. Γιατί το πήρα. Το συγκεκριμένο πακέτο κοστίζει, το είχα δει μεταχειρισμένο, πάνω από 280 ευρώ. Εκεί γύρω στο 280, 270, 290, εκεί μέσα έπαιζε η τιμή του. Καινούριο είχε γύρω στα 240 με 220. Απλά πολύ λόγω του συλλεκτικού της υπόθεσης το έχουν πάει στο Θεό πλέον. Και με το που είδα ότι έπεσε τόσο χαμηλά, ή έστω βρήκα εγώ μια αγγελία για να είμαι πιο ακριβής που είναι τόσο χαμηλή, το χτύπησα αμέσως. Βέβαια, πούλησα αρκετά κομμάτια που δεν χρειαζόμουν από τη συλλογή μου για να μπορέσω να ισοφαρίσω το κόστος, αλλά νομίζω ότι άξιζε την επιλογή και τη θυσία. Όπως βλέπουμε πάνω, έχει κάποια Monster Hunter Generations, έχει προκατεστημένο το παιχνίδι, pre-installed στα γαλλικά. Και ναι, πάμε να το δούμε. Το συγκεκριμένο, σε σχέση με τις προηγούμενες κονσόλες, τα 3DS, έχει τετραπύρινο επεξεργαστή και το joypad στο πλάι. Επίσης, έχει την ικανότητα να διαβάζει Amiibo. Amiibo βέβαια δεν έχω, αλλά ναι, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Μέσα έχει την απόδειξη του public, η οποία, πλάκα πλάκα, να δούμε πόσο έχει αγοραστεί. 252 ευρώ έχει αγοραστεί. Wow. Μέσα έχει τα manual, τα οποία μου αρέσουν, πρέπει στο συγκεκριμένο κάτσα να τα διαβάσω πλάκα-πλάκα. Operations Manual. Έχει μέσα μία κάρτα, η οποία δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Βασικά έχει τις κάρτες οι οποίες φορτώνουν κάποια games. Είχε και τα προηγούμενα DS. Νομίζω είναι διαδραστικά παιχνίδια, έχω μερικές από αυτές, από τα προηγούμενα. Και πάμε στο unboxing αυτό καθεαυτό, να δούμε την κονσόλα λίγο. Ευτυχώς που έχει το... Wow. Παίζει να είναι μακράν ότι πιο εντυπωσιακό έχω... Wow. Λοιπόν, βλέπετε το εικαστικό από το Monster Hunter με κάποια emblems, κάποια σύμβολα. Monster Hunter Generations, δύο κάμερες. Από κάτω έχει επίσης κάποια εικαστικά, ελπίζω να μπορείτε να τα διακρίνετε με το φως που χτυπάει.
εδώ πέρα. Είναι κόκκινου χρώματος, οπότε δεν ενσωματώνονται απόλυτα στο πλαστικό. Από πίσω έχει, εκτός από τα κλασικά L και R, έχει και ZL και ZR buttons. Είναι η καινούργια προσθήκη. Το πενάκι ξαναγύρισε από κάτω. Η SD κάρτα μπαίνει αφού βγει αυτό το πλαστικό καπάκι και μπαίνει μέσα ενσωματωμένη. Τώρα, τι άλλο έχει. Έχει καλύτερο σίγουρα αισθητήρα 3D που επιτρέπει να το δείτε σε καλύτερες γωνίες και περισσότερες γωνίες θέασης. Και πάμε μέσα να το δούμε. Έχει και το προστατευτικό σε άριστη κατάσταση. Έχει προφανώς δύο θέσεις για να κλείνει. Wow, έχει το joypad το οποίο είναι rubberized. Πλαστικό στην ουσία, σαν λάστιχο. Τα buttons του είναι σε καλή κατάσταση. Το 3DS από εδώ πέρα ο διακόπτης. Τα volume up και down έχει αλλάξει αυτό τουλάχιστον από τα 3DS που είχα. Και έχω δει ότι τα συγκεκριμένα βγαίνουν σε δύο εκδόσεις. Με TN panel και νομίζω άλλο ένα. Στην ουσία το TN δεν είναι το καλύτερο δυνατό panel που μπορεί να πετύχει κάποιος. Αλλά ας πάμε να το βάλουμε μπροστά το μηχάνημα. Να δω το button. Το start του είναι από κάτω. Από κάτω επίσης θα δούμε και την υποδοχή για τις κασέτες, όπως και το jack ακουστικών. Ας ξεκινήσει να δούμε σιγά σιγά να ανοίγει. Να σας δείξω, έχω πάρει αυτές τις θήκες στις οποίες έχω μέσα τα παιχνίδια μου. Το συγκεκριμένο παίζει και 3DS παιχνίδια, αν δεν κάνω καλά και DS παιχνίδια, και παίζει και παιχνίδια τα καινούργια που θα βγούνε. Εγώ το πήρα κυρίως γιατί θέλω να δοκιμάσω την Pokémon συλλογή που έχω μέχρι τώρα με τις κασέτες. Θα βάλω την Y. Το πάνελ του, τα χρώματά του, από ό,τι βλέπω, έχουμε πέσει στην πρώτη, στην DNA έκδοση. Δεν είναι η... Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονταν η άλλη έκδοση. Είναι σαν τις οθόνες βασικά. Anyway, το θέμα είναι ότι ναι, είναι πιο ξεχωρισμένα τα χρώματα. Είναι σαν να παίζει τη χειρή σακούλα στο πώς θα τα κερδίσει, πώς θα σου πετύχουνε. Αναγνώριση κατευθείαν. Αυτό που βλέπω είναι ότι όντως το 3D δουλεύει σε καλύτερες γωνίες θέασης. Δεν ξέρω, ελπίζω να μπορείτε και εσείς να το δείτε. Είναι πιο γρήγορο, σίγουρα ανεβάζει περισσότερα frame. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει και με το παραπάνω το συγκεκριμένο. Είναι αρκετά εργονομικό, είναι τεράστιο βέβαια. SD έχει μέσα, πάνω να τσεκάρω να δω αν είναι να αλλάξω SD. Αλλά όπως βλέπετε είναι πολύ γρήγορο, φόρτωσε το παιχνίδι κατευθείαν με τη μία. Ενώ στο προηγούμενο έπαιρνε αιώνες μέχρι να φορτώσει. Ας γυρίσουμε στο home. Ωραία, υπέροχα, okay. Άμεσο, γρήγορο. Υπέροχα. Νομίζω ότι ναι, για τα 160 ευρώ που έδωσα είναι από τις καλύτερες αγοράς. Επίσης, αν βάλετε πάνω, ξαναλέω, αμήν μπορεί να το διαβάσει, αμήν που δεν έχω, ελπιστώ κάποια στιγμή να αποκτήσω μερικά. Έχω βάλει στο μάτι κάποια. Και ναι, ίσως είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει για την τιμή του. 160 ευρώ νομίζω ότι και με το παραπάνω τάξιζαν. Wow, πρέπει να πάω να γράψω τώρα αξιολόγηση. Οπότε θα κλείσω το βίντεο εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήθελα να σας το δείξω για να σας πω γιατί πολλοί ρωτάτε πού τα βρίσκεις, τι, πώς και γιατί. Ψαχτείτε παιδιά, εγώ στον ελεύθερο χρόνο που έχω, γιατί ελεύθερο χρόνο πολύ δεν έχω στη διάθεσή μου, αλλά στον ελεύθερο χρόνο που έχω συνέχεια ψάχνω αγγελίες, αγορές και αν δω κάτι το οποίο το θεωρώ προσφορά, προσπαθώ να το χτυπήσω ανάλογα με τα χρήματα που έχω στη διάθεσή μου κάθε φορά. Γι' αυτό και γίνονται αυτά τα βίντεο, γίνονται κυρίως για να σας παρακινήσω αν θέλετε να ψαχτείτε παραπάνω και να δείτε διάφορα sites στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να βρείτε προσφορές όπως και εγώ, άλλωστε ένας από εσάς είμαι. Εντάξει, βέβαια βοηθάει και το κανάλι, αλλά στο Insomnia κανένας δεν ξέρει ότι έχω το Check It Now, οπότε εκεί απλά βλέπω και χτυπάω. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, Κώστας, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας, παιδιά!